Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί την εβδομάδα κυρίως που μας πέρασε. Πάμε λίγο να δούμε την επίσκεψη Κικίλια, γιατί σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Η επίσκεψη Κικίλια, πρέπει να πούμε ότι έδωσε πολλές αφορμές με αυτά που είπε ο κύριος Κικίλιας για πολλή συζήτηση στην Καστοριά. Πάμε στο πρώτο δικό σας σχόλιο και αμέσως μετά να πάμε σε επιμέρους ερωτήματα για αυτή την επίσκεψη. Η επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Προσωπικά τον είχα προσκαλέσει αρκετές φορές. Βέβαια, είχε έρθει στις αρχές της χρονιάς η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Ζαχαράκη, που και τότε είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όλοι γνωρίζουν ότι για τα επόμενα χρόνια αποδίδουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στον τουρισμό. Περιμένουμε δηλαδή ο τουρισμός να βοηθήσει σημαντικά τα οικονομικά της Καστοριάς. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση ήταν η επίσκεψη του Υπουργού. Τώρα, υπόθηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία, όπως ίσως να είδατε, σχολιάστηκαν πάρα πολύ. Οι αναφορές του κυρίου Κικίλια για τις κλίνες που τα επόμενα χρόνια δεν θα φτάνουν, αλλά και η σύγκριση της λίμνης Κόμου με την Καστοριά, ήταν οι δύο φράσεις που σχολιάστηκαν πάρα πολύ στην Καστοριά. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Βέβαια, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μια παρέμβαση του Δημάρχου που ουσιαστικά μέσα από μια συζήτηση μας εξήγησε γιατί δεν μπορεί να γίνει η Καστοριά λίμνη Κόμου. Εντάξει, τώρα η λίμνη της Καστοριάς δεν έχει την καθαρότητα που έχει η λίμνη Κόμου, αλλά πάντοτε στην πολιτική πρέπει να βάζουμε τον πύχη ψηλά, να βάζουμε στόχους ψηλούς. Mm-hmm. Ο Υπουργός, ο Βασίλης... Με ποια έννοια δεν μπορεί να γίνει, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν δεν έχετε ακούσει τι έχει πει. Είπε ότι υπάρχουν φορείς διαχείρισης, άσχετα αν είναι στην Κοζάνη, που βάζουν πολλά εμπόδια. Υπάρχουν το καθεστώς στο ιδιοκτησιακό με την κτηματική τράπεζα, κτηματική υπηρεσία, συγγνώμη. Υπάρχουν οι οικολογικές οργανώσεις και δεν μπορούν να κατέβουν τα υδροπλάνα. Υπάρχουν και εδώ πολλά εμπόδια. Όλα αυτά είναι ανασταλτικοί παράγοντες για να αναπτυχθεί ένας τόπος. Προσωπικά σε όλα αυτά λέω ότι την ευθύνη για τη διαχείριση της λίμνης αυτή την περίοδο, την κύρια πολιτική ευθύνη, την έχει ο κυβερνητικός βουλευτής, ο Δήμαρχος Καστοριάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς πλάς Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Σωστά, αλλά κύριε Τζιγαλάκη, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα όμως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Χθες είχαμε τους αγώνες Special Olympics στο Μαυροχώρι. Ξέρετε ότι χρειαζόταν για να γίνουν οι αγώνες άδεια από τον φορέα των Πρεστών. Αλλιώς, αν έλεγε όχι ο φορέας, δεν θα γινόταν οι αγώνες. Και οτιδήποτε δραστηριότητα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια από τον φορέα. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, και η λίμνη της Καστοριάς ανήκει σε έναν φορέα. Αυτή τη στιγμή, ο φορέας στον οποίο ανήκει η λίμνη μας μπορεί να εδράζεται στη λίμνη των Πρεστών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας για να γίνουν αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Διότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει επικαλούμενοι δικαιολογίες στο ποιος έχει την αρμοδιότητα. Την κύρια ευθύνη την έχουν αυτοί που είναι στο πολιτικό τιμόνι του νομού τώρα που μιλάμε. Πρώτο ο κυβερνητικός βουλευτής, ο Δήμαρχος Καστοριάς και η Περιφερειακή Αρχή. Ο Δήμαρχος διευκρινίζει ότι ο Δήμος ειδικά δεν έχει καμία αρμοδιότητα στην λίμνη, παρά το γεγονός ότι και τα χώτρα θα τα κόψει ή ό,τι άλλο μπορεί να κάνει. Θυμίζω ένα πάρτι που είχε κάνει ο κύριος Πετρόπουλος, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και θυμάστε ότι πήγαν όλοι κατηγορούμενοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα σε αυτό το κομμάτι. Πάρτι γίνονταν πάρα πολλά στη λίμνη. Όταν το πάρτι στην Πλάζα, θυμάστε, του κύριου Πετρόπουλου. Πήγαν όλοι κατηγορούμενοι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εννοείται ότι ό,τι γίνεται πάνω στη λίμνη πρέπει να είναι στα πλαίσια των νόμων. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Αλλά δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τους νόμους για να μην κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Ωραία. Και την κύρια πολιτική ευθύνη την έχουμε εμείς, τους οποίους εμπιστεύτηκαν οι πολίτες. Με την ευκαιρία να πούμε ότι έρχεται και ο πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής στην Καστοριά για την λίμνη. Βγάλατε ένα δελτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Επειδή υπήρχε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος σε συνεργασία με μια άλλη Επιτροπή Περιφερειών, με την Επιτροπή Περιφερειών, ουσιαστικά απίθυνα πρόσκληση
σε συνέχεια της εκδήλωσης που είχα προκαλέσει στη Βουλή με το θέμα τη λίμνη, αυτά έγιναν το φθινόπωρο του τέλη του 19 και δεσμεύτηκε η πρόεδρος της Επιτροπής, η βουλευτής Ηλίας, κυρία Διονυσία Βιερνοπούλου, ότι θα έρθει η Επιτροπή στη λίμνη της Καστοριάς. Μάλιστα. Αυτό πότε θα συμβεί? Δεν μπορώ να σας πω τώρα πότε θα συμβεί. Πιστεύω μέσα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Και η κοινοβουλευτική περίοδος ξεκινάει από αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια κοινοβουλευτική περίοδο. Άρα από το Σεπτέμβριο και μετά. Ναι. Ισχύει η πρόταση και πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν έγινε μέχρι τώρα λόγω του ότι αυτά τα δύο χρόνια ήμασταν κορονόπληκτοι από την πανδημία. Μάλιστα. Να και ένα ακόμη παράδειγμα για την και περιματικά της λίμνης. Προχθές το Σάββατο έπεσε ένα δέντρο στην περιοχή Λίτλα απέναντι στα δέντρα. Πάλι καλά που δεν περνούσε κανένας άνθρωπος, να γίνει εκεί και κανένα κακό γενικότερα. Δεν μπορούν ούτε κλαδιά να κόψουν πια, κύριε Τσικαλάκια. Απαγορεύεται ακόμη και αυτό. Και ίσως είναι και θέμα συζήτησης στην πορεία της εκπομπής μας σήμερα. Δηλαδή... Επειδή κάτι μόλις είπατε, μόλις πριν για τη λίμνη, είπατε και τα αεροπλάνα, να σας αναφέρω ναι. ότι για τη λίμνη Παμβότιδα των Ιωαννίνων, με κύριο ρόλο στο Δήμο των Ιωαννίνων, είναι σε προχωρημένη φάση ναι. οι διαδικασίες για τον επάθυνο. Δεν είναι όμως λίμνη Νατούρα, δεν είναι περιοχή Νατούρα. Δεν υπάρχει είναι η Καστοριά περιοχή Νατούρα. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά στη λίμνη των Ιωαννίνων όσον αφορά τη λίμνη της Καστοριάς. Οι ίδιοι περιορισμοί που υπάρχουν εκεί υπάρχουν και σε εμάς. Στη λίμνη της Καστοριάς πρέπει να έρθουν υδροπλάνα. Πρέπει να λειτουργήσει υδατοδρόμιο και έχουν μείνει πίσω. Ας συμφωνήσουμε σε κάτι, κύριε Τσικαλάκια. Για αυτά τα κορυφαία πράγματα όπως είναι η λίμνη, γιατί αλληλοκαλύπτονται αρμοδιότητες και ευθύνες, κάποια στιγμή λίγο να συνοηθούμε, γιατί πραγματικά. Όλο αυτό δημιουργεί γραφειοκρατία, όλο αυτό δημιουργεί θέμα. Οπότε για έχουμε να δούμε. Έχουμε νομοθετήσει και έχουμε απλουστεύσει το αδειοδοτικό καθεστώς για τα υδατοδρόμια. Και ναι. μπορεί να τα περισσότερα υδατοδρόμια να γίνουν σε παραθαλάσσια μέρη ή νησιά, αλλά έχουμε το τρανταχτό παράδειγμα που τα Γιάννενα ξεκίνησαν μετά από εμάς, και λέω το μετά, ήταν φθινόπωρο του 19, όταν έκανα τις πρώτες συναντήσεις με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα υδατοδρόμια, μετέφερα την πρόταση ολοκληρωμένα στο Δήμο της Καστοριάς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του Δήμου για να πάρει την απόφαση να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, για την φράση τώρα του κυρίου Κικίλια, ότι σε λίγο, σε κάποια χρόνια μάλλον, ή σε λίγο καιρό, δεν ξέρω πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί εδώ επίσης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είπε στην εκπομπή μας για αυτό το κομμάτι κάποια άλλα πράγματα ο κύριος Μαρόπουλος και άλλα πράγματα ο κύριος Παύλου από τους Ξενώνες. Ότι ουσιαστικά για τον ένα τα πράγματα είναι καλύτερα, για τον δεύτερο είναι τα πράγματα πολύ άσχημα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αρχίσουν να χτίζουν νέες κλίνες οι ξενοδόχοι. Γιατί δεν γεμίζουν ούτε υπάρχουν. Είναι θέμα να σταθούμε σε μία φράση του κυρίου Κικίλια. Το μήνυμα που βγήκε από τον Υπουργό Τουρισμού είναι ότι η Καστοριά έχει τόσα πράγματα να δείξει που εάν κάναμε αυτά τα χρόνια αυτό που μπορούσαμε και έπρεπε να κάνουμε, δεν θα επαρκούσαν οι 2.800 κλίνες που απέμειναν λόγω της καταστροφής του ξενοδοχείου Τσάνης, που ήταν πάνω από 3.000. Αυτό είπε ο κύριος Κικίλιας. Τονίζουμε εδώ και χρόνια ότι δεν προβάλλουμε αυτά που έχουμε όσο πρέπει. Ο μέσος όρος για να εκτερεύσουν είναι πάρα πολύ μικρός και είναι πάρα πολύ μικρός γιατί δεν έχουμε φροντίσει να μας μάθουν τι έχουμε στην Καστοριά να δείξουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Η δέσμευση του κύριου Κικίλια ότι η Καστοριά θα είναι σε όλες τις εκθέσεις νομίζω ότι είναι από τα και μάλιστα πολύ δυνατές εκθέσεις. Νομίζω ότι μπορεί κάτι να μας δώσει πραγματικά για το μέλλον. Σε συνέχεια αυτού που είπε ο Υπουργός Τουρισμού τον Ιανουάριο για τη βοήθειά της στο πρώτο φόρουμ τουρισμού, βυζαντινού τουρισμού που θα γίνει τον Οκτώβριο, ο Κικίλιας σαν Υπουργός είπε ακόμα πιο προχωρημένα πράγματα, αυτά δηλαδή που είναι απλά για άλλες περιοχές. Η Ελλάδα συμμετέχει τουλάχιστον σε 5-6 μεγάλες εκθέσεις κάθε χρόνο μέσω του βραχίωνα της προβολής του τουρισμού που είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ. Αυτό δεσμεύτηκε ο Υπουργός, ότι θα μας πάρει και εμάς τα επόμενα, και φέτος,
για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτό που έχουμε. Μάλιστα. Την αξία αυτού που έχουμε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και δεν ξέρω, θέλετε κάτι ακόμη για αυτή την επίσκεψη να μας πείτε? Έχετε κάποιο άλλο σχόλιο, κάτι που σας έκανε εντύπωση, κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς ή δεν φάνηκε στις τοποθετήσεις, γιατί είπατε και πράγματα κατηδίαν? Όχι. Μιας και είπατε για διάφορα πράγματα και μιας και αυτές τις μέρες έγινε μια ημερίδα που αφορούσε τα ευρήματα στον προϊστορικό λιμνέο κοιτμό, με τον καθηγητή τον κύριο Κοτσάκη, μια Αγγλίδα βυζαντινολόγο που βρίσκεται στη... μάλλον όχι βυζαντινολόγο, που ασχολείται με ευρήματα του ανθρωπίνου είδους, όπως και με ευρήματα της βοτανολογίας, δηλαδή το τι έτρωγαν, το πώς μαγείρευαν εκείνα τα χρόνια. Θέλω να πω ότι όχι μόνο υπερακοντίζω σε αυτά που είπε ο Υπουργός, αλλά είναι θλιβερή η εικόνα της επισκεψιμότητος στον προϊστορικό λιμνίο οικισμού. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να υπάρχει αναμονή πολλών μηνών σε αυτόν που θα ήθελαν να επισκεφτούν το λιμνίο οικισμό και άλλα αξιόλογα μνημεία της περιοχής μας. Αυτό έχω να πω. Υπάρχει η εργολαβία που είναι τώρα σε εξέλιξη για να συντηρηθεί, γιατί είχε χρόνια να συντηρηθεί ο λιμνίος οικισμός. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι σε λίγους μήνες μάλλον θα είναι έτοιμη, και μας το είπε ο κύριος Τσανούσας πριν από λίγο καιρό. Πολύ σωστά αυτά που γίνονται, αλλά το κυριότερο, αυτό το θησαυρό που υπάρχει εκεί, δηλαδή ότι μπορεί ο επισκέπτης να δει πώς ζούσαν οι πρόγονοί μας 5.000 χρόνια π.Χ., 7.000 πριν από τώρα που μιλάμε. Είναι εκπληκτικό, είναι εκπληκτικό. Μόνο αυτό θα έπρεπε να ελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο να έρχονται από όλα τα πέρατα του κόσμου. Γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει άλλο σημείο τέτοιο. Και αυτό μπορεί να γίνει γνωστό μόνο αν είμαστε παντού σε όλες τις εκθέσεις. Για να το κλείσουμε αυτό. Ένα μπορεί να γίνει μέσω των δημόσιων φορέων όπως είναι ο ΕΟΤ, δηλαδή εκείνη η βοήθεια της πολιτείας, να πάρει και την Κλειστοριά σε κάποιες εκθέσεις και όχι να αρκούμαστε αυτό που κάνουμε 30 χρόνια και δεν έχει απειροελάχιστο νόημα αυτό που γίνεται κάθε χρόνια με τη φιλοξένεια στη Θεσσαλονίκη. Πλέον δεν εξυπηρετεί τίποτα. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι για τον εσωτερικό κυρίως τουρισμό. Τώρα, μπορούμε να το κλείσουμε αυτό. Υπάρχουν 1-2 σπουδαία τουριστικά γραφεία στην Αθήνα, στα οποία απευθύνονται διάφοροι προορισμοί στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη, σε νησιά, και τους οργανώνουν τις παρουσίες τους δήμους στο εξωτερικό. Αυτό δηλαδή συμπληρωματικά με τον ΕΟΤ. Μάλιστα. Τώρα, αυτές τις μέρες περιμένουμε και να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε λίγο στους γουνεργάτες. Είναι 11 Ιουλίου και ακόμα οικία για να δούμε σε τι ποσοστό μια επιχείρηση μπορεί να βγάλει σε αναστολή εργαζομένους δεν την έχουμε. Γιατί καθυστερεί? Με μεγάλη προσπάθεια, το 50% που φαινόταν στην αρχή σε διάφορα επίπεδα για τους γουνοποιούς θα γίνει 80%. Γίνεται 80%. Ναι, θα είναι 80%. Ναι, με κάποιες... Ή θα είναι το 100%. Σίγουρα θα είναι 80%. Μακάρι να είναι και 100%. Ναι, αλλά μισό λεπτά και υποτίθεται ότι είμαστε στον Ιούλιο και τρέχει από τώρα η αναστολή. Από τον Ιούλιο. Πότε θα βγει η οικία για να βγει η αναστολή? Η οικία είναι σαν να υπάρχει. Μπορεί και ήδη να έχει βγει και να μην την έχουμε δει σήμερα. Πιστεύω ότι... Μα πώς είναι δυνατόν να βγει και να μην την έχουμε δει? Είναι δυνατόν? Θέλω να πω... Μα δεν ξέρουν οι επιχειρήσεις πώς να βγάλουν σε αναστολή. Δεν μπορούν να το κάνουν ακόμα αυτό. Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να είναι και θα είναι πολύ πολύ περισσότεροι θα πληρωθούν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πληρωθούν 534 ευρώ ο καθένα. Σωστά, αλλά δεν πρέπει να το ξέρει μια επιχείρηση, κύριε Τσικαλάκη. Είμαστε εδώ τώρα επιχείρηση γονοποιητική. Δεν πρέπει να ξέρω αν βγάλω τους μισούς εγώ από την 1η Ιουλίου, όχι 11 Ιουλίου. Δεν το ξέρω. Αυτός που είναι λοιπόν. Όσον αφορά την πληρωμή, ισχύει από 1η Ιουλίου. Άσχετα αν θα βγει 11 ή 12 το ημερών. Είναι θέμα λίγων ωρών ή ελάχιστων ημερών για να κλείσει αυτό το τυπικό. Μακάρι για να κλείσει αυτό το τυπικό. Αυτό έχει γίνει. Το θέμα είναι αν θα έχουμε αύριο, μετά το πέρας του Σεπτεμβρίου. Ήδη η κυβέρνηση 2 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά. Συνεχίζει να κάνει. Το ζήτημα είναι να ανοίξουν οι αγορές και να υπάρχει προοπτική ουσιαστική χωρίς δεκανίκια, χωρίς βοηθήματα, που δεν είναι οριστική λύση. Είναι κάποιες εμβαλωματικές λύσεις που αυτή τη στιγμή τις χρειαζόμαστε και αυτές, αλλά δεν λύνουν το θέμα οριστικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό και με τους γουνεργάτες... Πάνω σε αυτό,
Πάνω σε αυτό, σήμερα να ξέρετε, ναι, είναι στην Καστοριά και ο αναπληρωτής υπουργός επενδύσεων για άλλη μια φορά. Ο κ. Παπαθανάσης. Ο κ. Παπαθανάσης. Ναι. Νομίζω το απόγευμα θα είναι. Θα είναι στο επιμελητήριο το απόγευμα. Το απόγευμα θα είναι εδώ, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Όλους τους φορείς της οικονομίας της Καστοριάς στο επιμελητήριο. Δεν ξέρω αν θα είναι και αύριο, σήμερα και αύριο, δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι το πρόγραμμά του, θα το δούμε και αυτό πάντως. Θα διανεκτερεύσει στην Καστοριά. Ναι, αυτό είναι κάτι τέτοιο. Σήμερα είναι η συνάντηση στο επιμελητήριο. Σήμερα η συνάντηση στο επιμελητήριο. Και αύριο πρέπει να είναι στο Δημαρχείο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα μίλησα μαζί του. Ναι. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα. Ναι. Παραγωγικούς φορείς θα είναι στο επιμελητήριο. Εγώ δυστυχώς είμαι στην Αθήνα, δεν είμαι στην Καστοριά. Οπότε επικοινώνησα μαζί του, του έστειλα υπόμνημα όπως μου ζήτησε και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα. Πάντως οι υπουργοί έρχονται. Παρά το γεγονός ότι από την άλλη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκλεισε τη σεναριολογία για τις εκλογές. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα εκλογών. Πώς δεν υπήρχε. Και να μην πω τη λέξη πρόωρων, γιατί όταν μπαίνει κανείς στον τέταρτο χρόνο της θητείας και μπήκαμε, κύριε Δαντούλη, πριν από 4 μέρες, δεν θεωρούνται πρόωρες. Αλλά νομίζω θα θυμάστε ότι όσες φορές με ρωτήσατε στις συζητήσεις που κάναμε μαζί από το φιλόξενο ραδιόφωνο σας, πάντοτε σας έλεγα ότι επίθεση μου απόλυτη ήταν ναι, ότι λέγα, θα γίνουν, γίνουν ναι, το τέλος της τετραετίας. Είστε 1000%, συνεχίζετε να παραμένετε 1000% ότι δεν θα γίνουν. 1001%. 1001% τώρα. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ένα γκάλωπ γίνεται. Ακούμε. Δημοσκοπήσεις κάνουν και τα πρόσωπα και οι φορείς τα κόμματα. Το μαθαίνετε. Τι μαθαίνετε γι' αυτό εσείς, έχετε κάποια πληροφορία? Όταν κανείς κάνει για τον εαυτό του, την πληροφορία την κρατάει για τον εαυτό του. Αν την κάνει κάποιος άλλος φορέας, όπως ένα κόμμα, την πληροφορία... Νομίζω είναι ένα γκάλο που γίνεται ισοκομματικά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι για ισοκομματική χρήση, αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι τον Μάρτιο, πράγματι τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου, έγινε δημοσκόπηση στην οποία... Ναι. Παίρνονταν τα ποσοστά χαμηλότερα στον ομό Καστοριάς, όπως θα θέλαμε. Αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν ήταν κάτι περίεργο. Αυτό λοιπόν, αυτό σαν πρώτο στοιχείο. Και μετά υπήρχε και η δημοφιλία των υποψηφίων, αν δεν κάνω λάθος. Σε ό,τι με αφορά, η ενημέρωση που έχω ότι βρισκόμουν πολύ καλά. Τι θα πει το πολύ καλά? Αν πολύ θέλετε, καλά σημαίνει στην πρώτη θέση. Α, μάλιστα. Στον γκάλωπ αυτό έχετε την πληροφορία ότι ήσταν πρώτη θέση, στην πρώτη θέση. Δεν λέω σε αυτό. Η ενημέρωση που έχω είναι αυτό, ότι είστε στην πρώτη θέση. Να πούμε καταρχάς ότι το κάθε γκάλωπ είναι φωτογραφία της στιγμής. Μάλιστα. Τίποτα δεν τελειώνει στη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Όλοι μας, η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, οι βουλευτές, οι πολιτευτές θα κριθούν όταν θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο και τον Μάιο του. Άρα λοιπόν μισό λεπτά και να το κωδικοποιήσουμε. Στην δημοφιλία των υποψηφίων στο εσωκομματικό γκάλωπ λέτε ότι είστε στην πρώτη θέση. Δεν λέω στο ότι έχετε την πληροφορία ότι είστε στην πρώτη θέση. Ούτε ποιος το έκανε τον γκάλωπ, δεν σας είπα τίποτα. Ωραία. Ναι. Υπάρχει όμως και το άλλο στοιχείο το οποίο θέλω μια κουβέντα. Πέφτουν τα ποσοστά, αυτό δείχνει το γκάλωπ της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό λένε εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα σχολιασμό εάν οι επισκέψεις το τελευταίο διάστημα κυβερνητικών στελεχών έχουν να κάνουν, μάλιστα γράφτηκαν και άρθρα γι' αυτό, έρχονται στην Καστοριά για να δουν τι συμβαίνει από κοντά, ποια είναι τα θέματα και τα προβλήματα που έχουν βαλτώσει ή δεν προχωράνε, για να δουν γιατί η Καστοριά που είναι προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζει μειωμένα ποσοστά. Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα και ευθέως. Καταρχάς, δεν είναι ότι έρχονται τώρα μαζικά υπουργοί, πολλοί υπουργοί. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έρχονταν 2 χρόνια γιατί απαγορευόταν να έρθουν. Εδώ δεν επιτρεπόταν μήνες ολόκληρους η μετακίνηση από νομό σε νομό, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Έτσι, δεν είναι ναι. Για πολλούς μήνες. Επομένως, μετά τον Μάρτιο που άνοιξε πάλι η κοινωνία και η οικονομία, έρχονται όπως θα έρχονταν εάν δεν είχαμε την πανδημία. Από εκεί και πέρα. Άρα λέτε με τίποτα δεν συνδυάζεται η πυκνή παρουσία υπουργών και υφυπουργών στην Καστοριά με το εάν η Καστοριά έχει πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να σας πω τώρα επί της ουσίας αυτό που λέτε, θα σας απαντήσω. Η δεύτερη συνάντησή μου που έχω κάνει με τον Πρωθυπουργό το Φεβρουάριο του 2021, η τρίτη ήταν τον Απρίλιο του 2022,
που είχα θέσει και γραπτός ότι η Καστοριά πρέπει το 22 να εκτελούνται τα τέσσερα μεγάλα έργα. Φυσικό αέριο, σύραγγα κλεισούρας, φράγμα νεστορείου, πύργος ελέγχου αεροδρομίου. Και από την άλλη μεριά, 24ωρη λειτουργία του ΚΕΣΙΑ. Του είχα πει, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν δεν γίνει τίποτα από αυτά, τα ποσοστά μας θα είναι κάτω από 40% στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Εάν γίνουν αυτά, εάν γίνουν αυτά, τα ποσοστά μας θα είναι περισσότερο από 50%. Μπορεί να αγγίξουν και το 55%. Λοιπόν, όταν έγινε η δημοσκόπηση αυτή, την οποία κατά κάποιο τρόπο σχολίασε και η έγκριτη και η έγκυρη εφημερίδα Καθημερινή ότι είναι πεσμένα τα ποσοστά, είχε γίνει τέλη Μαρτίου, τότε που φυσικά και τα ποσοστά μας, θεωρώντας οι πολίτες ότι ανεργία υπάρχει, έργο μεγάλο δεν ξεκίνησε, φυσικά φαίνονταν μειωμένα τα ποσοστά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Εδώ ξεκίνησε το έργο του φυσικού αερίου, σκάβανε στο Μανιάκι και οι πολίτες δεν πίστευαν ότι γίνεται έργο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ίσως και εντός του Ιουλίου, θα αρχίσει το έργο στην κλεισούρα. Θα αρχίσουν να σκάβουν στην κλεισούρα. Θέλω να σας πω λοιπόν να ενημερώσω τους πολίτες για αυτό που θεωρείται αυτή τη στιγμή το πρώτο σε προτεραιότητα έργο του νομού, το φράγμα του νεστορείου. 10 μέρες πριν που ήμασταν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργαντά, σε κατηδίαν συζήτηση που είχα παράπλευρα με την κοινή συζήτηση που είχαμε με την Περιφερειακή Αρχή και τον Υπουργό, με πληροφόρησε ότι σε συνέχεια της επίσκεψης που είχε κάνει εδώ ένα από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός ο κ. Σκέρτσος, και δεσμεύτηκε και προσωπικά σαν εντολοδόχο του Πρωθυπουργού ότι θα ασχοληθεί, ήδη το έκανε μεταβαίνοντας το Υπουργείο να συναντηθεί με τον κύριο Γεωργαντά. Μα η επιτροπή που υποσχέθηκε ο κύριος Γεωργαντάς σε όλη την Καστοριά που κατέβηκε κάτω δεν έχει γίνει ακόμα. Και πρέπει η τέλη Αυγούστου να παρουσιάσει και πόρισμα και διαπραγμάτευση. Η επιτροπή εργάζεται και το κυριότερο είναι που. Μα δεν έγινε, πώς εργάζεται. 10 μέρες πριν, ο Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι μετέβη εκεί ο Υπουργός Επικρατείας για να συζητήσουν αποκλειστικά το θέμα φράγματος των εστορίων. Και ότι οι προθεσμίες θα τηρηθούν και στο τέλος του τριμήνου, από τότε που μηδένισαν τα κοντέρ, που σημαίνει τέλος του τριμήνου, τέλος Αυγούστου, τα λογικά θα έχει δοθεί λύση και θα έχει επανεκκινήσει. Μακάρι, κύριε Τσιγκαλάγια, καταρχάς να γίνει η επιτροπή, να σταθεί, να την ξέρουμε ποια είναι η επιτροπή. Εδώ ο κύριος Μάνος μας έλεγε, δεν ξέρω, ότι δεν έγινε ακόμα επιτροπή. Εγώ δεν ξέρω τι σας είπε ο κύριος Μάνος. Εγώ σας λέω ότι θα τηρηθούν οι προθεσμίες. Η ιδέα της κυβέρνησης είναι ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όταν έχει φτάσει το θέμα στον Πρωθυπουργό και το χειρίζεται ο Υπουργός Επικρατείας σε καθημερινή βάση, ότι δεν θα δοθεί λύση. Από εκεί και πέρα, κύριε Τσιγκαλάγια, θα όλοι τα χέρια ψηλά. Πιστεύετε ότι τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στο νομό μας, που κάνουν πανελλήνια εντύπωση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δημοσιεύονται σε πολύ μεγάλα έντυπα, είναι μόνο έργα που δεν γίνονται ή είναι και αυτό που πονάει τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή η ανεργία, σε συνδυασμό με την ακρίβεια που πλήττει όλη την Ελλάδα? 2.000 και πλέον νέοι του τόπου μας δεν είναι εδώ, και όχι μόνο νέοι. Αυτά, όταν δεν υπάρχει δουλειά σε έναν τόπο, δεν είναι ο κυριότερος παράγοντας κάποιον το μυαλό να τον γυρίζει? Συμφωνώ μαζί σας σε ότι είναι ο κυριότερος παράγοντας. Αυτή τη στιγμή κάποιες τετραψήφιος αριθμός Καστοριανών βρίσκεται σε τουριστικά μέρη και εργάζεται. Ξεκινώντας, καταρχάς να σας πω, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όταν θα γίνουν διεκλογές και μήνες πριν, θα γίνεται κοσμογονία έργων. Όπως αυτή τη στιγμή γίνεται με το φυσικό αέριο, φανταστείτε ταυτόχρονα να γίνεται το φράγμα του νεστορείου και η σύραγγα της κλειστούρας. Και ίσως και το πύργος ελέγχου του αεροδρομίου. Πρώτον, δεν θα υπαρκούν για εργαζόμενοι από όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και ότι ίσως να είναι λίγο αυτό που είπε αυτό ο Υπουργός Τουρισμού για τις κλίνες. Αυτό που λέτε τώρα το είχατε ξαναπεί, Δεν θα φτάνουν οι εργαζόμενοι που υπάρχουν στο νομό Κατουρές. Επομένως πιστεύω και επί της ουσίας θα δοθούν δουλειές άμεσα, αλλά και τα επόμενα Πάντως το αέριο μέχρι στιγμής, κύριε Τσιγκαλάγια, το αέριο που εκτελείται μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στη φάση και με τα συνεργεία που εκτελείται, δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή δεν είναι. Πολύ κόσμο να απασχολείται. Την άλλη εβδομάδα θα δουλεύει δεύτερο συνεργείο στο Άργο. Την άλλη, την παράλληλη, θα δουλεύει το τρίτο, ίσως και το τέταρτο στην Καστοριά. Μην ανησυχεί κανείς. Οι προθεσμίες ότι
τέτοιο καιρό του χρόνου θα πλησιάζουν προς το τέλος όλου του έργου του φυσικού αερίου στην Καστοριά, το Άργους και Μανιάκη, αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις και δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητώ. Ναι. Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα που υπήρχε συνέπεια. Άρα βλέπετε, παρά το γεγονός ότι τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή τα ποσοστά είναι πεσμένα, είπατε για 40%, το είπατε και στον Πρωθυπουργό, ναι. Το είπατε και στον Πρωθυπουργό, αυτό θέλω να πω. Ναι, φυσικά. Τώρα πιστεύετε ότι τελικά το Κοντέρ πόσο θα γράψει για τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά? Από τη στιγμή που θα ακυρώνονται αυτά τα έργα θα είμαστε κοντά στους αριθμούς που είχαμε στις τελευταίες εκλογές. Δηλαδή πάνω από το 50%, 55%. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, πάντοτε πάνω από το 50%. Εντάξει, μπορεί κανείς να θεωρηθεί υπερφύαλο να είστε διακυβέρνηση. Λέτε ότι δεν θα υπάρχει καμιά απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων στην Καστοριά τελικά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει και από εκεί και πέρα οι πολίτες θα κληθούν να εκτιμήσουν αυτό που κάνουμε μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Και όποτε γίνουν, να κλείσουμε και μια ακόμη εκλογική ερώτηση. Με τους συνυποψηφίους, πιστεύετε ότι θα είναι καλός ο δρόμος αυτός ο προεκλογικός? Έχετε κάτι να παρατηρήσετε γύρω από αυτό? Έχει κάτι υποπέσει την αντίληψή σας? Πιστεύω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνει πολύ δυνατή δουλειά αυτά τα χρόνια. Προσωπικά και εγώ κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο. Φαίνονται πάρα πολλά πράγματα. Θα φανούν ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες. Επομένως, αισθάνομαι ότι θα με καθαρίσετε στην είδηση. Όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσουν μια δεύτερη τετραετία, έτσι θα ζητήσω και εγώ από τους συμπολίτες μου να με εμπιστευτούν και να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους. Γιατί τη δεύτερη τετραετία θα είμαστε αποδεσμευμένοι, πιστεύω, από τα βάρη που είχαμε λόγω κυρίως της πανδημίας και όλων των άλλων τα προηγούμενα χρόνια, για να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερο έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσικαλάκη, νομίζω ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που είπατε και ορισμένα ακούστηκαν και για πρώτη φορά σε ό,τι αφορά τα εκλογικά τουλάχιστον, τα γκάλοπ και τα λοιπά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Και τα λέμε στην συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, λοιπόν, χρόνια πολλά στην Όλγα. Θα τις μεταφέρω, αν δεν μας ακούει. Και σε κάθε Όλγα που μας ακούει. Και νομίζω ότι είναι αρκετές το όνομά μας. Πρέπει να είναι ένα όνομα που... Είναι υπαρκτό το όνομα. Όλγα λέγανε τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου. Υπάρχουν Όλγα. Λοιπόν, γενείς, τους φίλους. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσικαλάκη. Χρόνια πολλά. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.